Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης για μετατροπή της μονής της χώρας στην Κωνσταντινούπολη σε τέμενος δημοσιεύθηκε σήμερα μέσω σχετικού ΦΕΚ. Περνά στα χέρια της Υπηρεσίας Θρησκευτικών Υποθέσεων και αναμένεται να καλυφθούν οι βυζαντινές ηχογραφίες για να μετατραπεί σε τέμενος. Η μονή που είχε μετατραπεί σε μουσείο πριν από 74 χρόνια βρίσκεται στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης. Μία ακόμη πρόκληση βάρος των απανταχού θρησκευόμενων ανθρώπων και της διεθνούς κοινότητας που σέβεται τα μνημεία του ανθρώπινου πολιτισμού. Χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τη σημερινή απόφαση των τουρκικών αρχών περί μετατροπής της μονής της χώρας σε μουσουλμανικό τέμενος. Ύστερα από την Αγία Σοφιά και παρά τις διεθνείς αντιδράσεις που προκάλεσε, προσβάλλεται βάναυσα ο χαρακτήρας ενός ακόμη μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO που ευρίσκεται στην επικράτεια της Τουρκίας, σημειώνει. Την απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει σε τέμενος τη μονή της χώρας στην Κωνσταντινούπολη στυλίτευσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν αρμόδια για εξωτερικές υποθέσεις ερωτηθήσα σχετικά με το θέμα. Ειδικότερα η Ναμπίλα Μαρστράλη ανέφερε: «Καταγράφουμε την απόφαση για μετατροπή της μονής της χώρας που λειτουργούσε ως μουσείο από το 1945 σε τέμενος και να την ανοίξουν για λατρεία. Όπως και η Αγία Σοφιά, έτσι και η χώρα είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ως μέλος της Συμμαχίας των Πολιτισμών, η Τουρκία έχει για διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο και την προώθηση της ανεκτικότητας και της συνύπαρξης. Νέα ηχηρή παρέμβαση υπέρ της Ελλάδας στο θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει την κυριαρχία των μελών της στην Ανατολική Μεσόγειο όταν τίθεται υπό αμφισβήτηση, διαμήνυσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά τις συνομιλίες με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ στη θερινή προεδρική κατοικία στο Φόρντε Μπέργκανσον στη Νότια Γαλλία. Σε κοινή συνέντευξη τύπου με την κυρία Μέρκελ, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι η Γαλλία και η Γερμανία θα προβούν σε συντονισμένες ενέργειες, τονίζοντας ότι δύο χώρες επιθυμούν μόνο αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Άγγελα Μέρκελ ανέφερε ότι η Γερμανία και η Γαλλία συμφώνησαν ότι δεν θα αποδεχθούν επιθέσεις στην κυριαρχία χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι τάσσονται υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων μέσω συνομιλιών και όχι μέσω κλιμάκωσης της έντασης. Protéger notre souveraineté lorsqu'elle est mise en cause, lorsque celle d'un État membre est mise en cause, et permettre la stabilité d'une région qui est la nôtre. Vous êtes à quelques mètres de cette même mer, qui est Mare Nostrum, cette Méditerranée. Et donc avec la Turquie, il faut rétablir les choses lorsque des provocations sont faites ou des excès sont commis. Il faut que notre souveraineté soit respectée, mais il faut aussi qu'on ait un agenda positif. Si la France et l'Allemagne allient leurs forces, nous arriverons certainement à trouver des solutions intéressantes qui permettront de parvenir à un apaisement et qui empêcheront que les attaques contre la souveraineté de pays membres de l'Union européenne se poursuivent, des attaques que nous ne pouvons pas accepter. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο CNN, ανέφερε ότι έχουμε παρατηρήσει από προηγούμενα χρόνια αύξηση στις προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας σε διάφορα μέτωπα. Υπάρχει διαφωνία για τα όρια στις θαλάσσιες ζώνες. Αυτό που τους λέμε ανοιχτά είναι να κάτσουμε, να συζητήσουμε σαν πολιτισμένοι γείτονες και αν δεν συμφωνήσουμε, να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε μεμονωμένες κινήσεις της Τουρκίας στην ΑΟΣ μας και την αποστολή όχι μόνο ερευνητικού αλλά και πολεμικών σκαφών σε αυτή. Υπάρχει ρίσκο με την αυξανόμενη ένταση από την πλευρά της Τουρκίας και την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκε ένα περιστατικό με τη σύγκρουση δύο πλοίων, είπε. There is a disagreement with Turkey regarding the delimitation of our maritime zones. And what we've told Turkey very openly is that we should sit and discuss as civilized neighbors. And if we cannot resolve this issue, the two of us, we can always take it to the international court. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση δρομολογεί με γοργό ρυθμό τις διαδικασίες για κύρωση των συμφωνιών της Ελλάδας με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, οι οποίες εισάγονται προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής την προσεχή Δευτέρα. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να ψηφιστούν στην Ολομέλεια την ερχόμενη Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλιος Πέτσας ανέφερε την Πέμπτη στο briefing ότι οι συμφωνίες κατατίθενται σήμερα και θα εισαχθούν προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής τη Δευτέρα 24 Αυγούστου με την προοπτική της κύρωσής τους από την Ολομέλεια την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Χθες, στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξελίξεις στη Λευκορωσία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να υιοθετεί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορεί η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου
να είναι διαφορετική για τη Λευκορωσία και διαφορετική για την Τουρκία. Αναφέρθηκε στην Συμφωνία Οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ελλάδας με την Αίγυπτο, μια απόλυτα νόμιμη και υποδειγματική συμφωνία, και επανέλαβε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή παραβιάζει συστηματικά όλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Παρουσίασε στους ομολόγους του τα πραγματικά περιστατικά που εκτελήχθηκαν στην περιοχή της παράνομης τουρκικής ναύτεξ, ανέλυσε τους κινδύνους για την ασφάλεια της ίδιας της Ευρώπης και επανέλαβε ότι η Ελλάδα ποτέ δεν αρνήθηκε το διάλογο με την Τουρκία. Όχι όμως, όπως τόνισε, όσο υπάρχει ένταση στη θάλασσα, την ξηρά και τον αέρα, και πάντως μόνο για τη μία διαφορά μας που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Δεν παίζουμε το παιχνίδι της στρατικοποίησης που επιδιώκει η Τουρκία, αλλά απαντάμε με ψυχραιμία, επιχειρησιακή ετοιμότητα και εθνική αυτοπεποίθηση στις προκλήσεις. Ενεργοποιούμε τη διπλωματία μας, ενημερώνουμε φίλες χώρες, κινητοποιούμε συμμάχους και εταίρους. Η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτα προσιλεμένη στο διεθνές δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας. Με αυτή την πολιτική αρχών διαπραγματευτήκαμε και υπογράψαμε τις συμφωνίες οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών μας με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Συμφωνίες απολύτως συμβατές με το δίκαιο της θάλασσας, οι οποίες κατατίθενται σήμερα και θα εισαχθούν προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, με την προοπτική της κύρωσής τους από την Ολομέλεια την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020. Το επόμενο διάστημα αναμένονται ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις στα ταραγμένα νερά της Μεσογείου. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Κωνσταντίνος Φλόρος, είχε σημαντικές συνομιλίες με τους ομολόγους του της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για να κλειδώσουν πολλές από τις λεπτομέρειες των αμυντικών συνεργασιών. Επιπλέον, οι τρεις αρχηγοί πήραν αποφάσεις για περαιτέρω συνεργασία σε επίπεδο ασκήσεων, πληροφοριών, κοινής αντίληψης για την ασφάλεια και τις προκλήσεις, αλλά και την επιχείρηση που γίνεται από τη γείτονα για ανατροπή του status quo στην περιοχή. Την ανακάλυψη από την Τουρκία ενός μεγάλου αποθέματος σύντροφων ανθράκων στη Μαύρη Θάλασσα ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος, η πρώτη που κουβεντιάστηκε στην έλευση του κοιτάσματος κάνουν λόγο για απόθεμα 320.000 κατοικίων ειδικών μέσων, και αυτό είναι μόνο η αρχή, καθώς αναμένεται να εντοπίσουν στην περιοχή και άλλες πηγές σύντροφων ανθράκων. Η εξάρτηση της Τουρκίας από το εξωτερικό όσον αφορά τις άλλες των ενεργειακών της αναγκών σε φυσικό αέριο ανέρχεται στο ποσοστό των 95%. Η ολοκλήρωση των έργων για την ένταξη του κοιτάσματος στην ενεργειακή αγορά της Τουρκίας αναμένεται να γίνει το 2023 της χρονιά, που συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ανακοίνωση της Τουρκικής Δημοκρατίας του κ. Ερντογάν, ο οποίος έκανε αναφορά και στις έρευνες σύντροφων ανθράκων στο Μεσόγειο και κατεπέκτασε τις συζητήσεις της ίδιας γλώσσας μεταξύ Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρέχοντας και τα μέλη του κατά της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δει για άλλη μια φορά ότι προδίδει τις δικές της αρχές από τη μεροληψία που επιδεικνύει κακομαθαίνοντας την Ελλάδα». Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί του Αντένα» ήταν ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, σε ό,τι αφορά τις εκπτώσεις ενοικίου, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει συνδυασμός μέτρων στήριξης επιχειρήσεων, καθώς υπάρχει διαφορετικού είδους και λόγων πλήγμα και θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα ώστε να υπάρξει ελάφρυνση των επιχειρήσεων. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει εξατομικευμένη ρύθμιση οφειλών. Οι ισχύουσες ρυθμίσεις και οι αναστολές καταβολής οφειλόμενων θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Τελευταία αποκαταβολή είναι μεγάλο θέμα. Είναι ένα από τα θέματα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο, βέβαια. Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι ένα εργαλείο το οποίο δούλεψε πάρα πολύ καλά. Στην αρχή υπήρχε μια επιφύλαξη από τους λογιστές, κακώς κατά τη γνώμη μου. Τώρα διαπίστωσαν οι επαγγελματίες και επιχειρηματίες ότι είναι ένα στρατηγικό μέτρο. Πηγαίνει και δίνει ακριβώς τόσα χρήματα όσα πρέπει να δοθούν σε κάθε επιχείρηση εξατομικευμένα, και τώρα θα διευρυνθεί με διάφορους τρόπους. Θα το συζητήσει την επόμενη εβδομάδα το οικονομικό συνολικό, το ευρύτερο οικονομικό επιτελείο, και θα καταλήξουμε στις τελικές αποφάσεις. Αλλά μπορώ να σας πω ότι θα διευρυνθεί η τρίτη της φάση έτσι ώστε να είναι και μεγαλύτερη από τις δύο προηγούμενες και να ανοίξει σε αυτούς που, σε ακόμη περισσότερους που έχουν πρόβλημα, και θα δούμε και με ποιους άλλους τρόπους θα ανοίξει για να είναι για να μπουν ένα πολύ δυνατό εργαλείο. Καταλαβαίνω. Πολύ περισσότεροι. Όχι μόνο να μπουν περισσότεροι, ήδη έχουμε τεράστιο αριθμό. Το σημαντικό είναι να αλλάξουν και κάποιες παράμετροι
που κάποιους που δεν μπήκαν, που πίσω. Θα έπρεπε να μπουν, να τους δώσει το κίνητρο να έρθουν. Με το ενίκιο των επιχειρήσεων θα υπάρχουν μειωμένα ενίκια. Ακούστε, η δική μου άποψη και η κυβέρνηση θα αποφασίσει στις επόμενες μέρες είναι ότι πρέπει να πάμε με κάποιο είδους συνδυασμό. Σε κάποιες επιχειρήσεις συνεχίζει να είναι η κανονιστική πλευρά, δηλαδή οι κανόνες που έχουν τεθεί λόγω πανδημίας, να τους περιορίζουν ασφυκτικά την δυνατότητα οικονομικής δραστηριότητας. Εκεί μπορεί να πρέπει να χρησιμοποιήσεις αναγκαστικά μέτρα και στο θέμα των ενοικίων, σε πολύ περιορισμένο αριθμό. Άλλες επιχειρήσεις έχουν πληγεί και συνεχίζουν να πλήττονται, αλλά όχι από παρέμβαση του κράτους, αλλά από την ύφεση. Εκεί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολύ ευρύτερα από ό,τι το κάνουμε ενδεχομένως τώρα κίνητρα για να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις να κάνουν μια καινούργια συμφωνία σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο, όπου να μοιραστεί το κόστος ανάμεσα στην επιχείρηση, στον ιδιοκτήτη και στο κράτος. Με νομοθετική παρέμβαση θα γίνει αυτό? Προφανώς, αλλά όχι με αναγκαστική νομοθετική παρέμβαση. Είναι μια συζήτηση που γίνεται με την αγορά και τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών. Μέσα στις επόμενες μέρες θα καταλήξουμε και θα ανακοινώσουμε. Θα υπάρξουν 120 δόσεις, λένε τώρα εδώ οι εμποροί, λένε 120 δόσεις για όλα τα χρέη και πάλι. Να σας πω, αυτή η συζήτηση που λέμε για όλα τα χρέη. Γιατί για όλα τα χρέη? Έχουν όλοι το ίδιο προφίλ. Χρωστάνε όλοι το ίδιο, έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες, όλοι τις ίδιες προοπτικές. Γιατί δεν ζητούν εξατομικευμένη προσέγγιση από την πολιτεία? Εγώ θα έλεγα ωραία, να το συζητήσουμε σαν τη βάση, λοιπόν, έως 120 δόσεις. Να ζητούν πολύ περισσότερο εξατομικευμένες προσεγγίσεις που να στηρίζονται στο τι συμβαίνει στην κάθε επιχείρηση. Πραγματικά λέτε εσείς, ναι. Ναι, διότι αλλιώς εμείς, κοιτάξτε, στο τέλος υπάρχουν και οι φορολογούμενοι. Κάθε φορά που κάποιος ζητάει, από κάποιον παίρνει. Και ξέρετε, ακριβώς, δεν παίρνει από κανέναν αόρατο άνθρωπο. Από τον εαυτό του παίρνει, από σας παίρνει, από τον εργαζόμενο παίρνει, παίρνει από τον μέσο φορολογούμενο. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αξία να είμαστε όσο πιο προσεκτικοί γίνεται στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Θα κάνουμε αυτή τη στιγμή οι ρυθμίσεις που έχουμε ως τώρα, ναι, θα πάνε μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτό. Ωραία. Πριν ξοδέψει κανείς οτιδήποτε. Δηλαδή, ό,τι αναστολές είχαμε για, που έλεγαν Αύγουστο, 31 Αυγούστου, Οκτωβρίου κτλ., πάνε μέχρι το τέλος του χρόνου. Όλες οι αναστολές λοιπόν πάνε μέχρι τέλος του χρόνου. Και μετά, ναι, έχουμε δύο εργαλεία. Ένα εργαλείο ετήσιο για αυτές τις αναστολές με μηδέν τόκο. 12 δόσεις δηλαδή. Και ένα εργαλείο διετές με μικρό επιτόκιο, πολύ μικρό. 2,5. Αυτή είναι η τάξη μεγέθους. Ναι. Και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε για τις έντονα εποχικές να τους δώσουμε και λίγο παραπάνω τράτο όταν ξεκινήσουν. Θα το συζητήσουμε αυτό. Αυτή είναι μια δική μου άρα, 12 σκέψη. Δόσεις για, όλα τα, για όλες τις οφειλές, τα κορονοχρέη, να τα πω έτσι λαϊκά ορθώς. Εγώ. Λοιπόν, ναι, έως 24 με ένα μικρό επιτόκιο από τις 12 και πάνω. Και ειδικά για τους εποχικά εργαζόμενους, που είναι σημαντικό. Όχι εργαζόμενους, για τις εποχικές επιχειρήσεις. Θα έχουμε εκεί παραπάνω δόσεις ενδεχομένως. Όχι, παραπάνω δόσεις. Κοιτάξτε, ποια είναι η λογική. Οι εποχικές επιχειρήσεις, αν όλα πάνε καλά, θα αρχίσουν να εισοδεύουν από Απρίλιο και μετά. Ναι. Θα αρχίσουν τότε να έχουν να καινούρια τουριστική, σωστά, να κινούνται. Συνεπώς, θα χρειαστεί, κατά τη γνώμη μου, αυτό θα είναι μια συζήτηση που θα γίνει με τους συναδέλφους, τους υπόλοιπους συναδέλφους του Υπουργείου Οικονομικών και τον Υπουργό, γιατί δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, να έχουν λίγο παραπάνω χρόνο στο ξεκίνημα.
Αρνητικός είναι ο αντίκτυπος από το μέτρο που επιβάλλει να κλείνουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά τις 12 τα μεσάνυχτα στη Μεσαιωνική Πόλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών Μεσαιωνικής Πόλης, κύριο Βασίλη Δοντά. Όπως τόνισε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, η πανδημία του κορονοϊού και οι συνέπειές της δοκιμάζουν τις αντοχές της αγοράς. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι φέτος ήταν μια σεζόν με πολλές δυσκολίες λόγω κορονοϊού. Ξεκινήσαμε αργά αρχές Ιουλίου. Η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Μεσαιωνική Πόλη κινείται θετικά όσον αφορά για τη φετινή χρονιά, αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα λόγω κορονοϊού. Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι και αυτή τη στιγμή που δήλωσε η κυβέρνηση το κλείσιμο των καταστημάτων στις 12 η ώρα. Αν το δούμε υγειονομικά, καλώς έκανε, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία των πολιτών, αλλά απ' την άλλη αυτό έχει αντίκτυπο σε όλα τα καταστήματα, ακόμα και στο λιανικό εμπόριο, γιατί ο κόσμος φέτος ειδικά κυκλοφορούσε στη Μεσαιωνική Πόλη αργά το απόγευμα, από τις 8 και μετά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με το μέτρο αυτό πολλοί φεύγουν, δεν κάθονται σε εστιατόρια να φάνε, στις καφετέρειες, στα μπαρ, και δεν μπαίνουν και στην εργασία από τα καταστήματα λιανικού εμπορίου να ψωνίσουν ό,τι θα μπορούσαν να ψωνίσουν. Παράπονα. Παράπονα πάντα υπάρχουν. Ακόμα και στις καλές εποχές στη Μεσογειακή Πόλη υπάρχουν παράπονα. Προσπαθούμε και εμείς σαν σωματείο, αλλά και η Δημοτική Αρχή με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Δράκο, να επιλύσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν. Υπάρχει καλή συνεργασία, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Βέβαια, μας έχουν πάρει κάποια πράγματα πίσω που θέλαμε να κάνουμε και δεν μπορούσαμε λόγω κορονοϊού. Ευελπιστούμε φέτος το χειμώνα να τα προωθήσουμε και να τα κάνουμε, ώστε του χρόνου να είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Έχει αποδώσει αρκετά. Οι περισσότεροι από εμάς και στο ΔΣ είμαστε γέννημα θρέμα της Μεσαιωνικής Πόλης. Η εικόνα η οποία αυτή τη στιγμή βλέπουμε όσον αφορά το κυκλοφοριακό στη Μεσαιωνική Πόλη είναι πάρα πολύ καλή. Υπάρχουν βέβαια κάποια προβλήματα όσον αφορά τα μηχανάκια, τα οποία έχουμε βρει μαζί με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Δράκο, τα σημεία που πρέπει να βρεθεί για κύληση. Ευελπιστούμε ότι με αυτές τις παρεμβάσεις που θα γίνουν και αυτά θα λυθούν, αλλά η γενική εικόνα αυτή τη στιγμή στη Μεσαιωνική Πόλη είναι πάρα πολύ καλή και με τις τροφοδοσίες αλλά και με τα οχήματα. Δηλαδή μετά τις 9 η ώρα δεν βλέπουμε αυτοκίνητο από τροφοδοσίες. Μετά από τόσα χρόνια εγώ δηλαδή προσωπικά βλέπω τροφοδοσία με καροτσάκι όταν κάποιος αργήσει να κάνει την τροφοδοσία. Τα ηλεκτρικά τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Είναι ένα, πιστεύω, θετικό μέσο μεταφοράς όσον αφορά και τους επισκέπτες αλλά και τους καταστηματαρχές. Πιστεύω ότι ακόμα μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο όσον αφορά τα ηλεκτροκίνητα. Βέβαια, η άποψή μου είναι ότι φέτος, λόγω της κίνησης, της μειωμένης κίνησης, είναι πολύ εύκολο το να κινηθούν μέσα στη Μεσαιωνική Πόλη. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα του χρόνου, εφόσον πάνε καλύτερα τα πράγματα, που θα είναι πιο αυξημένη κίνηση. Εκεί θα δούμε κατά πόσο το μέτρο μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Αλλά πιστεύω ότι κάνουν μια καλή δουλειά και εξυπηρετούν αρκετό κόσμο. Έχω μιλήσει και έχω κάποιες πληροφορίες. Ενώ είχε βγει ένα πρόγραμμα ότι θα γίνουν κάποιες προσεγγίσεις τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Τον Σεπτέμβριο έχουν ακυρωθεί. Τον Οκτώβριο έχουν ακυρωθεί σχεδόν οι μισές. Αλλά βάσει των δεδομένων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν πρόκειται να γίνει καμία κρουαζιέρα. Δηλαδή, θα είναι ευχής έργων αν προσεγγίσουν το λιμάνι μας 2 με 3 κρουαζιέρες. Όπως έχουμε ζητήσει και από τους καταστηματάρχες να βάλουν πλάτη, παρόλες τις συνθήκες που επικρατούσαν, να ανοίξουν τα καταστήματά τους. Πολύ επικανές. Και αν έρθετε μέσα στη Μεσαιωνική Πόλη, θα δείτε ότι το 90% των καταστημάτων, ακόμα και στους μικρούς δρόμους, είναι ανοιχτά. Δηλαδή, η έκκληση που κάναμε εμείς σαν σωματείο να ανοίξουν τα καταστήματα, ώστε ο επισκέπτης να έχει μια θετική εικόνα από την επίσκεψη στη Μεσαιωνική Πόλη. Ανταποκρίθηκαν όλοι. Παρ' όλα αυτά, είπαμε, θέλουμε τη στήριξη του κράτους όσον αφορά κάποια
στοιχειώδη πράγματα. Από την πλευρά της, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Σωματείου Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών Μεσαιωνικής Πόλης, κυρία Μαρία Αγγέλου, δήλωσε ότι όλες οι επιχειρήσεις στη Μεσαιωνική Πόλη λειτουργούν ώστε να αποκομίσει ο επισκέπτης την εικόνα μιας ζωντανής αγοράς. Όμως η τζίρη είναι μειωμένη έως και 80%. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι δεν πρόκειται να έχουμε κάποια εξέλιξη για φέτος. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για προσέλευση κρουαζιεροπλοίων στη Ρόδο. Αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Δοντάς και το ρωτήσατε κάποιοι, το πρόγραμμα που αναβλήθηκε του Σωματείου για τη φετινή σεζόν είχε να κάνει με την προώθηση της Μεσαιωνικής Πόλης ως τουριστικής περιοχής, κυρίως προς τους εισερχόμενους επισκέπτες, και αυτό έχει αναβληθεί και προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε για το 2021, όταν με το καλό τα πράγματα σταθεροποιηθούν. Και αναμένουμε τις εξελίξεις, κυρία Γλεντίνα. Έχουν ανοίξει οι πόρες στην παλιά πόλη και βλέπετε ότι στο τέλος εδώ θα υπάρξουν προβλήματα, κάποιες αγορές βλέπουν επικέτα. Οι επιχειρήσεις έχουν ανοίξει όλοι. Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, γιατί ο στόχος μας εξ αρχής ήταν να δείξουμε μια εικόνα πλήρους λειτουργίας στους επισκέπτες μας. Το πρόβλημα βέβαια παραμένει ότι η πτώση του τζίρου κινείται γύρω στο 70-80%. Περιμένουμε να δούμε πού θα κλείσει το επόμενο διάστημα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργήσει όχι απλά λειτουργικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα επιβίωσης. Και εκεί επικεντρώνονται οι προσπάθειες που κάνουμε με τα αρμόδια Υπουργεία και η παρουσία μας σε συσκέψεις όπως αυτή του κυρίου Δοντά την περασμένη εβδομάδα, τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Τα αιτήματά μας τα γνωρίζετε, είναι πάγια, απλά προσαρμόζονται στα δεδομένα που προκύπτουν για τη χειμερινή περίοδο. Εμένουμε στον επαναπροσδιορισμό των τουριστικών επιχειρήσεων. Σας θυμίζω ότι δεν θεωρούμαστε τουριστικές επιχειρήσεις. Εμένουμε στον επαναπροσδιορισμό μας λοιπόν ως τουριστικές επιχειρήσεις. Ως τουριστικές ζητάμε να προσδιοριστούν αυτές που βρίσκονται σε τουριστικούς τόπους ανεξαρτήτως ΚΑΔ. Με την προοπτική όλες αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, και σε όλη την Ελλάδα αντιστοιχεί αυτό το μείον 80% του τζίρου από όσο γνωρίζω, να ωφεληθούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Όπως επίσης ζητάμε και αναστολή ή μάλλον παράταση των αναστολών προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες για όλη τη χειμερινή περίοδο. Γίνεται μία προσπάθεια, όπως ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, να γίνει ένας διακανονισμός για όλες τις υποχρεώσεις που έχουν προκύψει από την περίοδο της καραντίνας και να ξεκινήσει η μεδόσεις καταβολή τους από τον Ιανουάριο του 2021. Εμείς έχουμε κάνει έτοιμα η καταβολή τους να ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2021, λαμβάνοντας υπόψη τις τουριστικές επιχειρήσεις. Εμείς δεν έχουμε έσοδα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και αυτό το εμείς περιλαμβάνει τη μισή Ελλάδα. Οπότε προφανώς και ζητάμε να μας υπολογίσουν και να περιμένουν να ξεκινήσει η νέα τουριστική περίοδος προκειμένου να είμαστε συνεπείς και να έχει νόημα αυτός ο διακανονισμός. Αλλιώς θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο μεγαλύτερο από αυτόν που βρισκόμαστε ήδη, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι υποχρεώσεις μεγαλώνουν από τη στιγμή που τα έσοδα είναι ελάχιστα και εμείς δεν έχουμε μπορέσει να καλύψουμε τα κενά που δημιουργήθηκαν την προηγούμενη περίοδο. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τις επιταγές, το οποίο το έχουμε τονίσει, και για τα ενοίκια. Όσον αφορά τα ενοίκια, ήδη έχει χαθεί η ρύθμιση του 60-40 που υπήρχε μέχρι και τις αρχές Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Από τη στιγμή που θεωρηθήκαμε επιχειρήσεις σε λειτουργία, τις 11 Μαΐου, παρότι έχουμε ανοίξει από 1η Ιούλη περισσότεροι, σταμάτησαν αρκετές διευκολύνσεις. Όμως με μηδενικά έσοδα, όπως καταλαβαίνετε, κανείς δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και δεν είναι έκθετοι μόνο οι επιχειρηματίες. Έκθετοι οικονομικά βρίσκονται και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και οι προμηθευτές μας όσον αφορά τις επιταγές. Οπότε υπάρχει ένας τεράστιος κύκλος εργασιών στον οποίο δεν υπάρχει κίνηση χρήματος και καταλαβαίνετε τις συνέπειες ντόμινο που προκύπτουν από όλο αυτό. Όπως θα ήθελα να τονίσω πάνω σε αυτό, ζητάει το κράτος να βάλουν πλάτη ιδιοκτήτες των καταστημάτων όσον αφορά τα ενοίκια, αλλά το ίδιο το κράτος δεν βάζει πλάτη στα ενοίκια του ΤΑΠΑ. Ζητάνε δηλαδή να πληρώσουν εξ ολοκλήρου το ενοίκιο. Αυτό είναι. Το λέει ήταν μόνο για δύο μήνες. Αυτό εντάξει, είναι λίγο παράλογο. Σχημοξύμορο. Ναι.
Η αλήθεια είναι, όπως αντιλαμβάνεστε από την εμπειρία σας, ότι το πικ της φετινής τουριστικής περίοδου έχει ήδη παρέλυση. Είμαστε ήδη σε καθοδική πορεία. Είναι περίπου μία εβδομάδα με 10 μέρες που παρατηρείται αργά και σταθερά. Και είναι ορατό ότι μετά τα νέα μέτρα, με τα οποία δεν διαφωνούμε, το τονίζουμε, προέχει η δημόσια υγεία, αποθαρρύνονται πάρα πολλές αγορές από το να μας προσεγγίσουν και έχουμε πάρα πολλές ακυρώσεις. Υπήρχε πρόβλεψη για ένα πολύ καλό Σεπτέμβρη, οι οποίες έχουν εξανεμιστεί. Εμείς δεν ζητάμε να μειωθούν τα μέτρα για την υγεία. Αυτό που ζητάμε είναι να στηριχθούν οι επιχειρήσεις. Γιατί με 2 μήνες τουριστική περίοδο, κανείς δεν πρόκειται να έχει τα απαραίτητα για την επιβίωση. Όχι για να είναι συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις του. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο και για τους επιχειρηματίες και για τους εργαζομένους, οι οποίοι, μην ξεχνάτε, δεν προσελήφθησαν τελικά ποτέ. Αν σκεφτείς ότι περίπου το 1/3 έχει προσληφθεί και αυτό το πιθανότερο είναι αρκετοί από αυτούς να μην είναι με full time εργασία, σκεφτείτε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Και αν αυτό το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο σε ένα νησί όπως η Ρόδος, που είναι πλούσια, δικτυωμένη και με αρκετά περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με άλλες περιοχές, σκεφτείτε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχουν τρόποι να τσεκάρουν ποιοι έχουν το πρόβλημα μέσω του Εργάνη σε σχέση με πέρσι. Μέσω του ΕΦΚΑ, πόσο καιρό, μέσω της εφορίας, των τρίμηνων δηλώσεων ΦΠΑ. Των τρίμηνων δηλώσεων. Πολύ ακριβώς. Εύκολο το χειμώνα να δούνε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δηλώνουν μηδενικέ. Και μόνο το χειμώνα και τώρα το καλοκαίρι να δουν τον τζίρο. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα φαίνεται από 1000 πλευρές. Αν θέλουν μπορούν να βοηθήσουν και υπάρχει τεράστια ανάγκη για βοήθεια. Εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε κάθε πιθανό σενάριο. Όμως η επιβίωσή μας εξαρτάται καθαρά από τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Δεν γίνεται να υπάρχει μονοπλευρή αντιμετώπιση. Μας ζητούν να στηρίξουμε. Πρέπει όμως να πάρουμε και την ανάλογη στήριξη. Και κάτι ακόμα που δεν σχολιάσαμε. Υπάρχει ένα θέμα. Πολλοί επιχειρηματίες, επειδή όπως καταλαβαίνετε όλοι ανήκουμε στους μικρομεσαίους, δεν έχουν επιστοληπτική ικανότητα εξαιτίας των προηγούμενων μνημονιακών υποχρεώσεων. Ζητάμε στους συνεπείς δανειολήπτες μέχρι το Φεβρουάριο του 20 να δίνονται δάνεια επιχειρηματικά χαμηλότοκα σαν αυτά που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, χωρίς πρόσθετες εγγύησεις, με εγγύηση του δημοσίου. Ο συνεπής δανειολήπτης συνεπής θα παραμείνει αν βοηθηθεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βοηθηθεί να διασώσει την επιχείρησή του. Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω, μόνο την επιβίωση. Η πολιτεία θα μεριμνήσει για την δωρεάν χορήγηση του εμβολίου κατά του κορονοϊού σε όλους τους Έλληνες πολίτες όταν θα είναι διαθέσιμο, ενώ παράλληλα θα φροντίσει για την παροχή δωρεάν μασκών σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή τακτική σύσκεψη για τον κορονοϊό. Καταρχάς, ως προς το ζήτημα των σχολείων. Όλες οι χώρες του κόσμου ανοίγουν και πάλι τα σχολεία τους. Αυτή είναι και η ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής, της Επιστημονικής Επιτροπής και με αυτήν συντάσσεται και η ελληνική κυβέρνηση. Τα σχολεία προφανώς θα ανοίξουν λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πρόνοιες που μας εισηγούνται οι ειδικοί έτσι ώστε να μειώσουμε στο ελάχιστο τη διασπορά του ιού. Μία από αυτές τις προβλέψεις είναι και υποχρεωτική χρήση μάσκας στις τάξεις για όλα τα παιδιά, ξεκινώντας από τον νηπιαγωγείο και καταλήγοντας την τελευταία τάξη του λυκείου. Η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει να διαθέσει δωρεάν μάσκες σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να ανταποκριθεί στην ελάχιστη υποχρέωσή της να μπορεί να παρέχει στα παιδιά τη μάσκα την οποία ζητά την υποχρεωτική χρήση της στα σχολεία. Και παραπάνω ανακοινώσεις για τον τρόπο διανομής των μασκών θα γίνουν στη συνέχεια
από τους συναρμόδιους υπουργούς. Θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία και οι Δήμοι και προφανώς θα γίνει με την συνολική εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Από εκεί και πέρα, ως προς το ζήτημα του εμβολίου, έχουν γίνει από το Υπουργείο Υγείας οι σχετικές ανακοινώσεις για τα συμβόλαια προαγοράς, τα οποία έχει ήδη συνάψει η ελληνική κυβέρνηση με μία εταιρεία. Είναι πιθανό να ακολουθήσουν και άλλα. Και όπως έχουμε πει, ευελπιστούμε ότι μέσω πρόθεσμα το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας, έτσι ώστε να εμβολιαστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, για να αντιμετωπίσουμε μια και καλή, καταλυτικά, με απόλυτο τρόπο, το ζήτημα της επιδημίας του κορονοϊού. Θέλω να είμαι απόλυτος ξεκάθαρος, το εμβόλιο θα διατεθεί δωρεάν σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι ένα ή αν θα είναι περισσότερα. Δεν ξέρουμε πότε θα το έχουμε στη διάθεσή μας. Ελπίζουμε συντομότερα και όχι αργότερα. Αλλά όποτε και αν έχουμε το εμβόλιο στη διάθεσή μας, αυτό θα διατεθεί δωρεάν για όλους τους Έλληνες πολίτες. Αυτό το οποίο θα κάνει η πολιτεία, γιατί προφανώς δεν θα έχουμε από την πρώτη μέρα διαθέσιμες δόσεις για να καλύψουμε το σύνολο του πληθυσμού, θα είναι να καθορίσει με απόλυτη σαφήνεια τη σειρά προτεραιότητας με την οποία θα πρέπει να εμβολιαστούν οι συμπολίτες μας. Ξεκινώντας προφανώς από τους υγειονομικούς και από τις μονάδες υψηλού κινδύνου. Αλλά το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν για όλους. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση ακόμα σχετικά με το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου, όπως τουλάχιστον εγώ το αντιλαμβάνομαι τις τελευταίες μέρες γύρω από τα ζητήματα αυτά. Πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο εάν όλα τα κόμματα με υπεύθυνο τρόπο τοποθετηθούν για το αν στηρίζουν ή όχι τις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης. Παραδείγματος χάρη, την ανάγκη να ανοίξουν τα σχολεία στην ώρα τους, την υποχρεωτική χρήση μάσκας, καθώς και τα μέτρα αυξημένης προστασίας, τα οποία έχουμε πάρει πάντα σε συνέχεια εισηγήσεων που έχουν γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή. Αυτό το οποίο δεν χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια γενική, αφοριστική, καταστροφολογική κριτική που αδικεί την προσπάθεια την οποία κάνει όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά συνολικά η χώρα να ελέγξει αυτό το δεύτερο κύμα εξάπλωσης του κορονοϊού. Μια μηδενιστική κριτική, η οποία πολλές φορές τροφοδοτεί και θεωρίες και σενάρια συνωμοσίας, τα οποία πρέπει να αποκρούσουμε όλοι με ευθύνη και με τον πιο απόλυτο τρόπο. Κατά συνέπεια, λοιπόν, ζητώ το αυτονόητο, όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν για το αν στηρίζουν ή όχι αυτές τις βασικές κεντρικές επιλογές. Με ένα ναι ή με ένα όχι. Για να ξεκαθαρίσουν επιτέλους εδώ πέρα τα πράγματα και να μην καλούμαστε να ανακυκλώνουμε στο δημόσιο διάλογο απόψεις και θεωρίες οι οποίες μερικές φορές θεωρώ ότι ανήκουν περισσότερο στην σκοτεινή σφαίρα της συνωμοσιολογίας του διαδικτύου. Εμείς πάντα με απόλυτη ευθύνη και με απόλυτη διαφάνεια θα ενημερώνουμε την ελληνική κοινωνία για το τι πρόκειται να κάνουμε, για τις εξελίξεις, για τα δεδομένα, είτε αυτά είναι θετικά είτε αυτά είναι αρνητικά. Είμαστε πάντα έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη διορθωτικών κινήσεων που ενδεχομένως να πρέπει να γίνονται όταν αντιμετωπίζουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Όμως οι γενικοί αφορισμοί και η οριζόντια καταστροφολογία θεωρώ ότι δεν είναι εναρμονισμένες με το πνεύμα ενότητας το οποίο πρέπει συνολικά ως χώρα να επιδείξουμε για να βγούμε νικητές και από αυτήν την μάχη, τη μάχη του περιορισμού της δεύτερης φάσης της εξάπλωσης του κορονοϊού. Σχέδιο για να καλυφθούν μέσω της αυτοδιοίκησης με μάσκες όλοι οι μαθητές της χώρας έχει προετοιμάσει το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ανακοίνωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στον Sky 100,3, ο κ. Θεοδωρικάκος εξήγησε πως δόθηκε σχετική εντολή από τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Εσωτερικών θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του. Εμείς είμαστε έτοιμοι και αναμένουμε τις οδηγίες των λοιμοξιολόγων για τις προδιαγραφές μετά και τη χθεσινή εισήγησή τους για χρήση μάσκας από όλους τους μαθητές, υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.
Κυριάκος. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Sky, ο Υπουργός Εσωτερικών πρόσθεσε πως θα γίνουν 9.500 προσλήψεις για την καθαριότητα των σχολείων. Λίγο αργότερα, με ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε ότι με ειδική έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών ύψους 5,2 εκατομμυρίων ευρώ προς όλους τους Δήμους, εφοδιάζουμε όλους τους μαθητές και όλους τους εκπαιδευτικούς με μάσκες. Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο Open την Παρασκευή, διευκρίνησε ότι η χρήση της μάσκας στα σχολεία θα είναι υποχρεωτική μόνο στους εσωτερικούς χώρους, ενώ στους εξωτερικούς θα χρησιμοποιείται μόνο αν υπάρχει συνωστισμός. Στα διαλύματα, όπως και την ώρα της γυμναστικής, δεν θα χρειάζεται, είπε. Ως προς το άνοιγμα των σχολείων στις 7 Σεπτεμβρίου, η Υπουργός Παιδείας επισήμανε πως θα δοθούν άμεσα οδηγίες από τους ειδικούς επιστήμονες ως προς το ποιες μάσκες είναι ενδεδειγμένες και πώς θα πρέπει να τις χρησιμοποιούν τα παιδιά. Καταρχήν, θέλαμε να σας μεταφέρουμε τις ανησυχίες των γονιών που ενώ στην αρχή συμφωνούν να ξεκινήσουν τα σχολεία, να ανοίξουν τα σχολεία, ωστόσο υπάρχουν επιφυλάξεις για το αν πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι μάσκες στα παιδιά και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά από τον νηπιαγωγείο, όπως είπατε χθες, ότι θα μπορούν να χρησιμοποιούν μάσκες. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Από την αρχή αυτής της κρίσης ακολουθούμε αυστηρά τις οδηγίες των ειδικών. Χάρη στις οδηγίες των ειδικών, χάρη στην οδήγησή τους, έχουμε οδηγηθεί νομίζω σε μια πάρα πολύ καλή διαχείριση αυτής της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης. Οι ειδικοί είναι αυτοί οι οποίοι με τα επιτάσεως είπαν ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αν θέλετε, εργαλείο προστασίας η μάσκα. Είναι μια σπίδα. Και δεν είναι μόνο οι δικοί μας που το λένε, το λέει ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος έχει βγάλει οδηγίες ακριβώς για τη χρήση της μάσκας και για τις μικρές ηλικίες. Άρα εδώ πέρα, όπως η μάσκα έχει μπει στην καθημερινότητα για όλους μας, με τον ίδιο τρόπο είναι πολύ σημαντικό να μπει ακόμα περισσότερο στην καθημερινότητα και των μικρών παιδιών. Έχει ήδη μπει σε ένα βαθμό, ήδη τα μικρά παιδιά από την ηλικία των 3 και άνω ταξιδεύουν με μάσκα, για παράδειγμα. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο προστασίας, μια σπίδα προστασίας και για τα ίδια τα παιδιά και για αυτούς που βρίσκονται γύρω τους. Η χρήση της μάσκας θα είναι στους εσωτερικούς χώρους. Στους εξωτερικούς θα είναι μόνο αν υπάρχει συνωστισμός. Άρα λοιπόν... Στο προάβλιο λοιπόν δεν θα είναι υποχρεωτική στο προάβλιο. Ακριβώς. Εκτός αν υπάρχει συνωστισμός για κάποιο λόγο, αλλά κατά τα λοιπά θα είναι η υποχρεωτική στους εσωτερικούς χώρους. Στους εξωτερικούς, στη γυμναστική, στα διαλύματα και ούτω καθεξής, δεν θα χρειάζεται τα παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας να φοράνε μάσκα. Και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό να το επισημάνουμε. Κυρία Υπουργέ, αν ξεκινήσουν τα σχολεία και σημειωθούν αυξημένα κρούσματα σε πολλά από αυτά τα σχολεία, υπάρχει θέμα να ξανακλείσουν τα σχολεία περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, αν δούμε ότι υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων? Κοιτάξτε να δείτε. Όπως από την αρχή αυτής της κρίσης, όλα τα μέτρα τα οποία παίρνουμε είναι στη βάση των εκάστοτε επιδημιολογικών δεδομένων. Έτσι και τώρα, οι εισηγήσεις της Επιτροπής βασίζονται στα τωρινά επιδημιολογικά δεδομένα και στα τωρινά επιστημονικά δεδομένα. Λοιπόν, προφανώς παρακολουθούμε όλοι πάρα πολύ στενά την εξέλιξη της νόσου. Όπως βλέπετε, οι εξελίξεις είναι καθημερινές. Συνεπώς, παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και όπως και στο παρελθόν, φυσικά και αξιολογείται κάθε μέτρο και επικαιροποιείται εάν χρειαστεί. Στη βάση των τωρινών επιδημιολογικών δεδομένων, οι εισηγήσεις της Επιτροπής ήταν αυτές οι οποίες γνωρίζετε και θα παρουσιαστούν όμως σε πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια την Δευτέρα στη συνέντευξη. Η ΑΕΛΜΕ 12 ζητά εκπτώσεις και μεταφορικό ισοδύναμο στις μετακινήσεις εκπαιδευτικών που έρχονται στα 12. Όπως αναφέρει, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην περιοχή της 12 και έχουν άλλο τόπο μόνιμης διαμονής είναι πολύ μεγάλος και ξεπερνά κατά πολύ τους 600. Ο αριθμός αυτός αφορά μονάχα τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί της περιοχής καλούν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να προχωρήσουν σε έκπτωση 50% των εισιτηρίων των ακτοπλοϊκών γραμμών για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που αυτές τις ημέρες ταξιδεύουν από τους τόπους διαμονής τους προς τα νησιά, όπως και να ενταχθούν στο μεταφορικό ισοδύναμο αυτόματα αμέσως μετά την πρόσληψή τους στην περιοχή.
την πεποίθηση ότι η Δημοτική Αρχή Ρόδου είναι έτοιμη για το άνοιγμα των σχολείων και μάλιστα των δημοτικών σε όλο το νησί, εξέφρασε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, κ. Θανάσης Βυρίνης. Επιπλέον, διαβεβαίωσε ότι θα διατίθενται όλα τα απαραίτητα αντισηπτικά και μάσκες για τα παιδιά, ενώ σχετικά με την πρόσληψη καθαριστριών θα γίνουν κανονικά και θα προσληφθούν περισσότερες για να ενισχυθεί η καθαριότητα στα σχολεία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ αναφέρθηκε και στους διαγωνισμούς για τα κηλικία. Προχτές, ημέρα Τετάρτη, κάναμε τον διαγωνισμό για την ανάθεση στα κηλικία στα σχολεία τα οποία δεν υπήρχαν κηλικία, τα οποία ήταν σε αριθμό 4. Είχε προηγηθεί όλη τη χρονιά μια διαδικασία μέσω πολεοδομίας ώστε να τακτοποιήσουμε τα κτηριακά και κατά συνέπεια να τακτοποιήσουμε και την πυρασφάλεια. Μετά από αυτές τις διαδικασίες τελέσαμε την Τετάρτη το διαγωνισμό. Ήταν μια διαδικασία στην οποία υπήρξε ενδιαφέρον σε αρκετά σχολεία, Μαριτσά, Κρεμαστή, Τρίτο Ιαλισσού και το 16ο Ρόδου. Στο 13 είχαμε κηλικείο του οποίου έληξε η σύμβαση του κυρίου και ανανεώθηκε με νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δυστυχώς το τρίτο δημοτικό στο Βενετόκλειο δεν υπήρξε ενδιαφέρον, οπότε θα αναγκαστούμε να επαναλάβουμε το διαγωνισμό. Και το 12ο δημοτικό σχολείο, στο οποίο και εκεί τακτοποιήθηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς και μπορέσαμε να κάνουμε την διαδικασία πλέον ομότυπα. Εκκρεμούν άλλα δύο κηλικία, ένα στο δεύτερο Αρχαγγέλου και ένα στο δεύτερο Ιαλισσού και ο επαναληπτικός διαγωνισμός για το τρίτο, δηλαδή για το Βενετόκλειο. Πράγματι, στα σχολεία που σας ανέφερα, στα Μαριτσά δηλαδή, στην Κρεμαστή και στην Ιαλισσό, είχαμε αρκετούς ενδιαφερόμενους. Οι προσφορές, να σας πω, ότι κινήθηκαν από 10 ευρώ αναμαθητή έως 36 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το σχολείο, τόσο περισσότερο είναι το ενδιαφέρον, άρα ανεβαίνει η προσφορά. Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι οι επιτροπές μας πραγματικά στάθηκαν πάρα πολύ σοβαρές στο ρόλο τους, γι' αυτό δεν υπήρχε το παραμικρό παράπονο από κάποιον ο οποίος ήταν ετούμενος. Υπήρξαν κάποιες απορρίψεις, δεδομένου ότι δεν είχαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η διαδικασία όμως κύλησε ομαλά και νομίζω ότι αυτό δίνει και μια αξιοπιστία και στην Επιτροπή και στο Δήμο για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό που έλεγα, οι μισθώσεις κυμαίνονται από αυτή τη στιγμή από 10 ευρώ δόθηκαν προσφορές μέχρι 36 ευρώ. Το 36 είναι αρκετά μεγάλο ποσό, πρέπει να σας πω, γιατί αυτό πολλαπλασιάζεται επί το πλήθος των μαθητών και το μέγιστο δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Κρεμαστή, αν θυμάμαι καλά, βγαίνει γύρω στις 12 με 13.000 το έτος. Αυτό αντιστοιχεί γύρω... Δεν υπάρχει συνήθως, γιατί είναι μια διαδικασία πλειοδοτική. Το 13.000 σημαίνει ότι είναι περίπου 1.200 ευρώ το μήνα. Είναι αρκετά υψηλό τίμημα για την εποχή. Παράλληλα, σας θυμίζω ότι οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες κηλικίων είναι σε μια διαδικασία ετοίματος μείωσης, δεδομένου ότι το παρέλαβαν σε εποχές προ-κορονοϊού. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και όταν δίνουμε προσφορές και όταν αναλαμβάνουμε αυτή εδώ την ευθύνη. Έχουμε δεσμευτεί σαν σχολικές επιτροπές και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή να τα φέρουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για μία μείωση την νέα σχολική χρονιά. Ξέρουμε ότι η νέα σχολική χρονιά θα έχει τις ιδιαιτερότητες λόγω κορονοϊού. Ακόμα περιμένουμε αναλυτικές οδηγίες ακόμα και για το πώς θα λειτουργήσουν τα κηλικεία, αν θα είναι συσκευασμένα τα τρόφιμα ή όχι. Σας θυμίζω ότι από το Μάρτιο μέχρι και τον Ιούνιο τα κηλικεία ήταν κλειστά. Ακόμα και για το μήνα που άνοιξαν τα σχολεία, κατόπιν υπουργικής απόφασης τα κηλικεία ήταν κλειστά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια οδηγία για το αν θα κλείσουν. Ευελπιστούμε ότι θα είναι ανοιχτά.
Σίγουρα είμαστε ευαισθητοποιημένοι σαν Δήμος στα προβλήματα τα οικονομικά τα οποία αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι οικογενειάρχες, και γι' αυτό το λόγο στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα φέρουμε σαν σχολικές επιτροπές το αίτημα της μείωσης των ενοικίων. Για όλα? Για όλα τα υφιστάμενα. Όχι για τα νέα τώρα, για τα υφιστάμενα. Για υποτίμηση του κινδύνου στο όνομα ενός κυβερνητικού success story που ήδη έχει καταρρεύσει, αλλά και για την υποκριτική επίκληση της δημόσιας υγείας από τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας, στο βαθμό που αυτό δεν συνοδεύεται από μέτρα υγειονομικής θωράκισης ευαίσθητων τομέων της κοινωνικής ζωής, όπως η εκπαίδευση, κάνει λόγο η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στην ΚΟ, με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξουν τα σχολεία στις 7 Σεπτεμβρίου χωρίς μείωση των μαθητών ανά τάξη και χωρίς αυστηρότερες υγειονομικές προδιαγραφές. Χαρακτηρίζει ως παραλογισμό σε αίθουσες 20 και 30 τετραγωνικών να παραμένουν στιβαγμένοι 25 μαθητές όταν παντού επιβάλλονται αποστάσεις, ενώ ζητά μεταξύ άλλων έκτακτο κονδύλι από τον προϋπολογισμό για την υγειονομική θωράκιση των σχολείων και την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού. Μια 45χρονη γυναίκα αναζητούν στον Αρχάγγελο της Ρόδου, η οποία εχθές στις 9.30 το βράδυ είχε βγει βόλτα ξυπόλυτη με το σκύλο της, ένα λυκόσκυλο με το όνομα Σίντι, και δεν έχει μέχρι τώρα δώσει σημεία ζωής. Όταν εξαφανίστηκε, φορούσε μαύρο κολάν και κοντομάνικη μπλούζα σε μπλε ή καφέ χρώμα. Ίσως να μην θυμάται να γυρίσει, γιατί υπάρχει πρόβλημα υγείας. Αν κάποιος την έχει δει, να επικοινωνήσει στο 69085-200-10, αναφέρει στο διαδίκτυο η αδερφή της. Όπως είπε στην ΕΡΤ Ρόδου, ο επικεφαλής του Silver Alert Μανώλης Τσιμπούκας, από χθες σαρώνεται η περιοχή του Αρχαγγέλου με ντρόουνς και θερμικές κάμερες, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Νέα προβολή ταινίας στο Ανοιχτό Κινηματοθέατρο Ρόδων θα πραγματοποιηθεί από το Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου. Η ταινία είναι για μικρούς και μεγάλους και έχει στόχο την ενίσχυση του έργου της Φιλοζωικής αλλά και του Δημοτικού Κοινοκομείου Ρόδου, και θα προβληθεί την Κυριακή 23 και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αιγαίου TV. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας απόψε στις 12 από όλους εμάς. Καλό σας βράδυ.